Να σας ρωτήσω για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα κατέβετε, κύριε Νούρη, υποψήφιος. Όταν την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, είχατε τονίσει σε όλους τους τόνους, σε όλες τις συχνότητες, ότι το μέλλον σας και το DNA σας, μάλλον, είναι αυτοδιοικητικό. Πότε ήταν αυτό? Α, το DNA μου, ναι, είναι αυτοδιοικητικό. Ναι. Εγώ το είχα καταλάβει ότι θα κατέβετε στις τοπικές εκλογές. Ακούστε, κύριε Μιχαλάρε, να σας πω κάτι. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Να σας πω. Καταρχήν υπάρχει απόφαση από την δικιά μου πλευρά. Αλλά θα σας την πω. Και είναι η πρώτη φορά που τη λέω δημόσια. Γιατί θα πολύ την απλά ακούσουμε δεν, πρώτα και την εξηγείτε. Γιατί μετά. Πολύ απλά δεν επέλεξα συνειδητά να μην τοποθετηθώ. Άρα θα κατεβείτε στις εκλογές οποιοδήποτε. Θα είμαι τηλεγραφικός. Δύο λεπτά θα σας πάρω. Πάμε. Για 17 χρόνια ήμουνα στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο Δήμο Λευκοσίας. Μετά είχα μια ενεργό συμμετοχή στα κοινά και μετά ως υπουργός ήμουν αυτός ο υπουργός που ολοκλήρωσε τη μεταρρύθμιση. Σωστά. Άρα ήταν πάρα πολύ φυσιολογικό με την ολοκλήρωση της υπουργικής μου θητείας να συνεχίσω να έχω το ενδιαφέρον. Και είχα το ενδιαφέρον και για τη Δημαρχία της Λευκοσίας. Δεν εκβίασα όμως αποφάσεις. Επέλεξα συνειδητά να μην τοποθετηθώ δημόσια, γιατί πάρα πολύ απλά σέβομαι το κόμμα στο οποίο ανήκω και ήθελα να δώσω χώρο και χρόνο στη νέα ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού να αξιολογήσει, να συζητήσει πρώτα-πρώτα το θέμα, ναι, να θέσει κριτήρια και να αξιολογήσει τις καταστάσεις. Πέρασαν οι μήνες, δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά και εγώ έπρεπε να πάρω κάποιες αποφάσεις και η δικιά μου απόφαση όχι μόνο απλά λήφθηκε, αλλά γνωστοποιήθηκε επισήμως στις 17 Οκτωβρίου στην ίδια την πρόεδρο του κόμματος, σε συζήτηση που είχαμε για τα θέματα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ενημέρωσα ότι δεν με ενδιαφέρει, δεν πρόκειται να είμαι υποψήφιος για το συγκεκριμένο αξίωμα, γιατί ακριβώς πολύ απλά δεν προηγήθηκαν αυτά που έχω πει προηγούμενα. Επομένως, η απόφαση μου είναι ηλυμένη, είναι η πρώτη φορά που τη λέω δημόσια και επειδή με ρωτήσατε το κάνω. Ναι. Γιατί όπως είπα προηγούμενα, σαν μέλος του Δημοκρατικού Συναγερμού και θεωρώντας σαν ένα από τα. Άρα καταλαβαίνω, στελέχη, κύριε Νουρή, ότι θέλατε, δεν εκκινήθηκαν σωστά και γρήγορα οι διαδικασίες. Να σας πω. Έτσι κατάλαβα, ένα λεπτό είναι ξεκάθαρο. Είναι δικαίωμά σας να καταλαβαίνετε ότι θέλετε. Ναι, όχι. Είχατε την επιθυμία, δεν είναι κακό. Αυτό το έχω πει. Α, ωραία. Βεβαίως. Ναι. Μιλάμε για τη Δημαρχία της Λευκοσίας. Ακριβώς. Και επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι αυτό ήταν ο ενδεδειγμένος τρόπος ότι όφυλα. Μάλιστα. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά έτσι το βλέπω, να δώσω χώρο και χρόνο στη νέα ηγεσία, σεβόμενος ότι ήταν μια νέα ηγεσία, όμως παρήλθε. Μάλιστα. Όλο αυτό το διάστημα δεν υπήρχε καμία τέτοια ανάλογη συζήτηση. Άρα δεν κατεβαίνετε για δήμαρχος? Όχι. Για περιφερειάρχης? Κοιτάξτε. Γιατί αυτή είναι μια άλλη συζήτηση παράλληλη, την οποία σας είχα ρωτήσει και στο παρελθόν αν ενδιαφέρεστε για την περιφέρεια. Και με σας το απάντησα σχήμα. Όχι. Γιατί πάρα πολύ απλά, όχι, τώρα σας είχα απαντήσει. Σας είχα, κοιτάξτε, δεν θυμάμαι σε εσάς, αλλά. Δεν έχει σημασία όμως. Έγινε το οποίο λένε το εξής. Πρέπει να ξέρεις τι διεκδικείς και τι θέλεις στην πολιτική. Ναι. Η δική μου τοποθέτηση ήταν πολύ συγκεκριμένη για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Λοιπόν, θεωρώ ότι θα μπορούσα να προσφέρω αυτά, όμως δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν και επομένως έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Άρα, από την ώρα που σήμερα έχω πάρει την απόφαση μου αυτή, προφανώς δεν υπάρχει ενδεχόμενο εμπλοκής μου στην πολιτική αυτοδιοίκηση. Ποιο θέλετε για δήμαρχο, εσείς? Αυτό δεν είναι θέμα το οποίο θα συζητήσω εδώ τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν πέσατε στην παγίδα. Ευχαριστώ, κύριε Νουρή. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν,